Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά πήρε τελικά την νίκη με 2-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη για την 21η αγωνιστική της Super League, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή. Ο δικέφαλος του Βορρά ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά σπατάλησε πολλές ευκαιρίες για να καθαρίσει το μάτς και κινδύνευσε με ισοφάριση πριν βρει τελικά το δεύτερο γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κούρτιτς στο 90. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε έτσι στο μείον 9 από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της Super League, αυξάνοντας τη διαφορά του από την τρίτη ΑΕΚ στους 5 βαθμούς. Παραμένει τελευταίος με μόλις 9 βαθμούς ο Απόλλων Σμύρνης. Από εκεί και πέρα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου και οι ποδοσφαιριστές του στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο ερχόμενο μεγάλο τέρμι της Τούμπας με τον Παναθηναϊκό, όπου και οι δύο ομάδες χρειάζονται τους 3 βαθμούς για τους δικούς τους λόγους. Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ δήλωσε στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα παικτών που θα έχει διαθέσιμους ενάντια στην Midland για τα μάτς του Conference League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου πραγματοποίησε 3 αλλαγές. Συγκεκριμένα εκτός έμειναν η Εσίτη, η Βαρέλα αλλά και ο Σβιτέρσκι που αποχώρησε για το MLS, ενώ προσθέθηκαν τα νέα αποκτήματα Φιλίπε Σοάρες, Ετσόλακα και ο Ίγκανσον.